η προνησή μας θα πρέπει να έχουμε την σύμπνοια, την αγάπη και την δοξολογία πρώτα απ' όλα στον Τριαδικό Θεό, γιατί όπου, όποιο έργο αρχίζει με την βοήθεια του Θεού, τότε συντελούνται μεγάλα και θαυμαστά. Να είσαστε καλά, καλή και ευλογημένη χρονιά, καλά και ευλογημένα τα έργα σας και με αυτές τις ευχές έτσι να κόψω την βασιλόπιτά σας στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Το υπόλοιπο, η Κυρία Μαρία. Και όλοι σας, έτσι να σας ευλογεί ο Θεός. Θα μου επιτρέψετε, Άγιο, θα μου επιτρέψετε να μην παραμείνω πολύ, γιατί έχω κι άλλες, έχω κι άλλη εκδήλωση. Δυο
Συνδεσμιότατε με την Δημοσία και κύριε και Παρτσόκη Διευθυντή Δερμίσων, πρόσωποι του Δημάρχου Κερκίδας, Δημάρχος κύριος, Δήμαρχη κύριε Χρήστος Κούρτη και Σπύρο Ρεράτζη, αντιδήμαρχη εκπρόσωπη του Δήμου Βορρά κυρία Προβατά, κύριε Μεταλληνέ, επικεφαλής της παράταξης Βάζουμε Ρώτα, κύριε Ανώτατε Διοικητά της Φουράς Κερκίδας, κύριε Διοικητά του Ναυτικού Σταθμού Κερκίδας, κύριε Περιφερειακή Αστυνομική Διευθυντά, κύριε Αστυνομική Διευθυντά, κύριε Διευθυντά της Εθνοφυλακής, του Τάγματος Εθνοφυλακής Κερκίδας, κύριε Κωνσταντή Γραμμοστρατεία του Πυροσβεστικού Σώματος, κύριε Κολοβέ, κύριε Περιφερειακή Διοικητά Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νέων Νήσων, κύριε Αλεξανδροπούλου, Διευθύντρια του Νοσοκομείου Κερκίδας, κύριε Πρόεδρε του ΟΛΚΕ, πρόσωπε της Φιλαρμονικής Εταιρείας Μάντζαρος, η οποία παρίσταται και με σχήμα, εκπρόσωπε του Ελευθεριανού Ομίλου, εκπρόσωπε αντιπρόεδρε της ομάδας θελοντών υποδοτών Οπανδότης, κύριε Μέξα, και πρόεδρε της Φαρμακοποθήκης, κύριε Σπύρο Παλανίκα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητές εθελόντριες και εθελοντές, είδαμε δύο βίντεο για τις δράσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Τώρα θα συνήθως τον πρόεδρο. Θα παρακολουθήσουμε τώρα τον χαιρετισμό και μια σύντομη ομιλία του πρόεδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Δ.Ο. Βιερινό. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε του Περιφερειακού Τμήματος της Κέρκυρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κυρίες και κύριοι εθελόντριες και εθελοντές, ερυθροσταυρίτισες και ερυθροσταυρίτες, χαιρετίζω με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση την σημερινή μας εκδήλωση. Θα ήθελα να τονίσω όσο το δυνατόν πιο συνοπτικά και επιγραμματικά ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για 146 χρόνια παραμένει ο ακαταμάχητος προμαχώνας της ενεργού εθελοντικής προσφοράς και αλληλεγγύης. Παράλληλα, παραμένει ο ακαταγόνιστος πρωτεργάτης, παραστάτης, διάκονος, αρρωγός και αφανής ήρωας της ελληνικής πολιτείας, ανταποκρινόμενος πάντοτε άμεσα και αποτελεσματικά στις κρίσιμες και επιτακτικές ανάγκες που προέρχονται είτε από φυσικές καταστροφές, είτε από πανδημίες, είτε από τυχαία γεγονότα. Σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο σας και συγκεκριμένα η Πρόεδρος και τα μέλη του Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού της Κέρκυρας θεωρώ ότι μετά τις εκλογές, μετά τις αρχαιρεσίες της 29ης Μαΐου του 2022 ακολουθούν πιστά τη νέα αναγεννητική προσπάθεια που ήδη έχει ορίσει και καθορίσει το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο μάλιστα η Πρόεδρος του Περιφερειακού σας Τμήματος, η κυρία Δημουλά Μαρία, μετέχει ως πρώτη αντιπρόεδρος. Και πράγματι θέλω να τονίσω, χωρίς ίχνος αυτοπλακίας, ότι είμαστε υπερήφανοι για αυτή την πορεία μας, καθώς επίσης ότι οι δράσεις και οι ενέργειές μας αντανακλούν στην τοπική κοινωνία της Κέρκυρας, η οποία θεωρώ ότι αποδέχεται πλήρως τη μεγάλη συνεισφορά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Για την επιτυχία αυτή πορεία του τμήματος θα ήθελα ειλικρινά να ευχαριστήσω τόσο την Πρόεδρο όσο και τα εκλεκτά μέλη του Περιφερειακού σας Συμβουλίου, καθώς επίσης εθελόντριες και εθελοντές. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε μια τεράστια συνεχή επιτυχή προσπάθεια ακολουθώντας πλήρως τις 7 θεμελιώδεις αρχές του κινήματός μας. Θεωρώ επίσης ότι έχουμε την ηθική υποχρέωση να φανούμε αντάξιοι συνεχιστές μια μοναδικής κληρονομιάς παρακαταθήκης που άνθρωποι υπέρλαμπροι, εθελοντές και εθελόντριες με τις απαράμιλες δράσεις και ενέργειές τους λάμπρυναν και κατάβρασαν όλη την ιστορική διαδρομή του έθνους μας. Σήμερα λοιπόν εμείς δεν δικαιούμαστε ούτε να απολακτιστούμε, ούτε να είμαστε απλοί μεταβράτες αυτής της μοναδικής κληρονομιάς. Αντίθετα, πρέπει να είμαστε άξιοι
συνεχιστές. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, η κεντρική διοίκηση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, έχει τη στρατηγική επιλογή της να προσπαθήσει με κάθε τρόπο να πετύχει τη διδασκαλία, τη διάδοση, τη μεταλαμβάνευση των 7 θεμελιωδών αρχών του Ερυθροσταυρικού Κινήματος, που αποτελούν για μας την πεμπτουσία της ερυθροσταυρικής φιλοσοφίας και πρακτικής. Θέλουμε και προσπαθούμε να πετύχουμε και ελπίζω ότι θα το πετύχουμε, να δημιουργήσουμε το νέο ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, που θα είναι σύγχρονος, κοινωνικός, καινοτόμος, αλληλέγγυος, αλτρουιστικός, αποτελεσματικός, αλλά πάνω απ' όλα και κυρίως διαφανής. Η διαφάνεια είναι για μας το πρωτεύον θέμα και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν, μα σε κανέναν, να μην τηρήσει αυτό τον απαράκριτο όρο της διαφάνειας σε όλες τις δράσεις και ενέργειές μας. Θέλουμε ξανά τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό να γίνει το ηχέγγυο της κοινωνίας, το απάνεμο λιμάνι της ελληνικής κοινωνίας, ειδικά τώρα που υπάρχουν τόσες μεγάλες και πολλές κοινωνικές όσο και οικονομικές δυσκολίες. Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας και εύχομαι από καρδιάς με την ευκαιρία αυτή καλή χρονιά, προσωπική και οικογενειακή χαρά, υγεία και ευτυχία σε όλους. Παρακαλώ την πρόεδρο του Περιφερειακού μας τμήματος, την κυρία Δημουλά, να μιλήσει για το έργο του έτους που παρήλθε συντόμως. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη, κύριε εκπρόσωποι πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, πρόεδροι συλλόγων και σωματείων, αγαπητοί εθελοντές, μέλη και φίλοι του Περιφερειακού Τμήματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Κέρκυρας. Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή η παρουσία σας σήμερα εδώ, προκειμένου να ανταλλάξουμε ευχές για τη νέα χρονιά και συγχρόνως επί τη ευκαιρία να σας γνωστοποιήσω τα πεπραγμένα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Κέρκυρα για το 2023 και να τιμήσουμε εκ μέρους του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κ. Αυγερινού, ξεχωριστές προσωπικότητες που μας στήριξαν και μας στηρίζουν επί σειρά ετών. Το 2023 ήταν ένας χρόνος παραγωγικός και γεμάτος εθελοντική προσφορά, την οποία θα προσπαθήσω να μεταφέρω σε εσάς όσο πιο συνοπτικά και περιεκτικά μπορεί κάποιος να καταγράψει σε λίγες γραμμές τόσες δράσεις προσφοράς. Το 2023 ήταν ένας χρόνος, δυστυχώς, γεμάτος τραγικά γεγονότα που σημάδευσαν και ταλάνισαν τη χώρα μας αλλά και το νησί μας. Ένας χρόνος κατά τη διάρκεια του οποίου μαζί με τους συναδέλφους μου του Διοικητικού Συμβουλίου, την κοινωνική λειτουργό και τους απούραστους εθελοντές των τριών σωμάτων υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και σαμαριτών διασωστών στην Άβαγο Σωστών, καταφέραμε να ανταποκριθούμε σε όλες τις περιστάσεις με μεγάλη συμμετοχικότητα και επιτυχία, αποδεικνύοντας με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Ο σεισμός στη Τουρκία και τη Συρία, αλλά και η μεγάλη καταστροφή από τις πλημμύρες στο Θεσσαλικό κάμπο σήμανε τη μεγάλη κινητοποίηση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με συγκεντρώσεις τροφίμων, δεματοποιήσεις, αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας. Το τοπικό τμήμα δήλωσε παρόν σε όλες τις τραγικές συγκυρίες, έχοντας στο πλευρό του συμπαραστάτη το Μητροπολίτη μας. Όλες οι ενορίες έσπευσαν να βοηθήσουν. Μια αλυσίδα προσφοράς ένωσε τους κατοίκους της Κέρκυρας με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ώστε να ανταποκριθεί στο κάλεσμα βοήθειας των πληγέντων. Μακρύς ο κατάλογος συμμετοχής, η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, η Δήμη, ξεχώρισε, δεν μπορώ να πω, ο Δήμος της Βόρειας Κέρκυρας και της Νότιας, το Πανεπιστήμιο, σχολεία, πρόσκοποι, η Ιατροχειρουργική Εταιρεία, πολιτιστικοί σύλλογοι, οι οποίοι, εκτός του ότι προάγουν πολιτισμό, επέδειξαν ένα ιδιαίτερα αλληλέγγυο προφίλ. Συγκινητική προσφορά του Πολιτιστικού Συλλόγου των Οθωνών. Στείλαμε 6 αποστολές, 3 για κάθε τραγικό συμβάν στις κεντρικές αποθήκες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος μέχρι και σήμερα, ένα χρόνο μετά, συνεχίζει να ενισχύει τη Θεσσαλία
και τους κατοίκους των χωριών που επλήγησαν. Η δωρεά μεταφορά τους έγινε από την Κερκυραϊκή Μεταφορική, τη μεταφορική του Άξονα και του Μαθιού, τους οποίους ευχαριστούμε για άλλη μια φορά δημόσια. Ανταποκριθήκαμε σε όλα τα αιτήματα δήμων, φορέων και συλλόγων για υγειονομικές καλύψεις των δράσεών τους με τους έμπειρους εθελοντές μας και των τριών σωμάτων. Ενδεικτικά αναφέρω πρώτο πανευρωπαϊκό αγώνα ανοιχτής θαλάσσης του ΝΑΟ. Σε αυτό συμμετείχαν και 4 ναυαγοσώστες του Περιφερειακού Τμήματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Πατρών. Στον 11ο αγώνα άμμου στην παραλία του Ίσου, στα Καβάδια 2023 και στη συναυλία που ακολούθησε μετά. Στην εκδήλωση του χορευτικού ομίλου Κέρκυρας, στον ποδοσφαιρικό αγώνα ΑΟ Κέρκυρα Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου, στον αγώνα Κορφού Mount Trail, στον αγώνα Urban Trail στην Παλιά Πόλη, στον πανελλήνιο αγώνα Motor Cross, στη Σύνοδο των Βρετάνων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, σε ποδηλατικούς αγώνες. Συμβολική διαδρομή με ποδηλάτες μας του Δημοτικού Σχολείου του Ποταμού, στην ημέρα μνήμης των Βρετανικών Νεκροταφείων, στο διασυλλογικό αγώνα ιστιοκλοείας Νίκος Πλέσας, στο πρωτάθλημα κορασίδων στο ΕΑΚ Κέρκυρας. Οργανώσαμε χριστουγεννιάτικη γιορτή στο Καθολικό Γεροκομείο και στο Ορφανοτροφείο, όπου δωρήσαμε ένα ποδήλατο. Συμμετέχουμε σε όλες τις εθνικοθρησκευτικές εκδηλώσεις, παρελάσεις, καταθέσεις στεφάνων και λιτανίες. Στη Μεγάλη Παρασκευή, εθελοντές μας σηκώνουν τον επιτάφιο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Φρούριο. Εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, δύο φορές την εβδομάδα προετοιμάζουν και κάνουν διανομή φαγητού στο συσίτιο του Ιερού Ναού της Μαυρακίνας. Οργανώσαμε δράσεις σε κεντρικά σημεία της πόλης για την Παγκόσμια ημέρα πρώτων βοηθειών, την Παγκόσμια ημέρα εθελοντισμού, την Παγκόσμια ημέρα του ζαχαρόδου διαβήτη και την πρόληψη της νόσου, την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού Ερυθράσινη Σελήνη, κατά τη διάρκεια των οποίων πραγματοποιήσαμε επιδείξεις κάρπα και χρήση του αυτόματου εξωτερικού οπινιδωτή. Ενημερώσαμε για τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης των πρώτων βοηθειών, αναζητήσαμε νέους εθελοντές και πληροφορήσαμε τους πολίτες για το σπουδαίο έργο του κινήματος σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και την αναγεννητική πορεία του Εθνικού μας Συλλόγου. Κλιμάκιο εθελοντών μας συμμετείχε στην εκδήλωση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο Ζάπιο την 8η Μαΐου. Επίσης, στην 20η Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού, πραγματοποιήσαμε στο 14ο Δημοτικό Σχολείο ομιλία για πρόληψη ατυχημάτων και βασικές αρχές πρώτων βοηθειών. Συμμετείχαμε στην παραλαβή συμβολικά της φλόγας της αγάπης της 21ης Λαμπαδιδρομίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντών Αιμοδοτών, που άρτια οργάνωσε ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κέρκυρας, ο Πανδότης, σε συνεργασία με το Δήμο, το Νοσοκομείο, την Ιατροχειρουργική Εταιρεία και το Πανεπιστήμιο. Την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού, με προγραμματισμένα ραντεβού στα γραφεία μας, εξετάστηκαν γυναίκες και διδάχτηκαν την αυτοεξέταση μαστού από τη γυναικολόγο με ευθύρα κυρία Τράνακα, την οποία ευχαριστούμε θερμά και θα θέλαμε συνέχεια αυτής της δράσης μέσα από τα νέα της καθήκοντα ως Δημοτική Σύμβουλος, υπεύθυνη για θέματα που αφορούν την ισότητα των δύο φύλων και την προαγωγή της υγείας του γυναικείου πληθυσμού. Η συνεργασία μας με την πυροσβεστική συνεχίστηκε και το 2023. Μετράει πολλά χρόνια με εκπαιδεύσεις αφωτέρων των πλευρών, με πυροφύλαξη στο παρατηρητήριο του Πέλεκα καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περίοδου και με τη συμμετοχή των εθελοντών στις ασκήσεις ετοιμότητος της πυροσβεστικής με διάφορα κατά καιρού σενάρια. Ο υποστράτηγος αναποστρατείας της πυροσβεστικής, κ. Νικόλαος Κολοβός, ο οποίος προσφάτως αφιπηρέτησε οικειοθελώς, έχει πραγματοποιήσει ομιλίες πρόληψης πυρκαγιών, αστικών και δασικών για σεισμό στους εθελοντές μας, υπήρξε ιδιαίτερα υποστηρικτικός και αγαπητός και είναι ο εμπνευστής των πυροφυλακίων στην Κέρκυρα. Του ευχόμαστε να συνεχίσει να μεταλαμπαδεύει τις γνώσεις του και τις πολύτιμες εμπειρίες του. Η Κέρκυρα έχει ανάγκη από ανθρώπους με επιστημονική κατάρτιση, οι οποίοι προάγουν την ασφάλεια των κατοίκων, της περιουσίας τους και των δασών μας. Στη Μεγάλη Πυρκαγιά της Βόρειας Κέρκυρας ανταποκριθήκαμε από την πρώτη στιγμή. Συμμετείχαμε στην εκένωση των οικισμών, στη συγκέντρωση των πολιτών στον Άγιο Μάρκο. Εθελοντές μας διανυκτέρευσαν μαζί με τους πολίτες στο Δημοτικό Θέατρο και τις επόμενες μέρες κλιμάκιο εθελοντών μετέβη στην περιοχή Λούτσες, όπου δημιουργήσαμε πρόχειρο ιατρείο
για πρώτες βοήθειες και χώρο συγκέντρωσης νερού και ειδών σύντησης των πληγέντων πολιτών και όλων των εμπλεκομένων στο συμβάν. Οι εθελοντές βρέθηκαν στο πλευρό των πυροσβεστών, στο πεδίο της φωτιάς, έδωσαν πρώτες βοήθειες και νερό στους πυροσβέστες. Για τη δράση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο της Χοροδίας Ευρωπούλων, με πρόταση της Αντιδημάρχου Πολιτισμού κυρίας Τόπρου, βράβευσε το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Κέρκυρας. Στη φωτιά της Βόρεια Κέρκυρας επίσης, στην περιοχή Αγίου Στεφάνου, κλιμάκιο εθελοντών Σαμαριτών συμμετείχε στην εκένωση περιοχών και έμειναν δίπλα στους πολίτες και τουρίστες στις δύσκολες αυτές ώρες. Συμμετείχαμε στην άσκηση του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας με σενάριο σεισμό και φωτιά στα ΤΕΠ. Είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία με τη διοικήτρια του νοσοκομείου, κυρία Κλεζοπούλου. Οι εθελοντές μας έδωσαν για άλλη μια φορά μια δυναμική συμμετοχή και σε αυτήν την άσκηση. Με την αιμοδοσία του Γενικού Νοσοκομείου έχουμε μια στενή συνεργασία, μακροχρόνια, προσωπική θα έλεγα. Από το 1991, όταν ξεκίνησα ως εργαζόμενη στο Περιφερειακό Τμήμα της Κέρκυρας, συμμετείχα εθελοντικά σε δράσεις του νοσοκομείου με επικεφαλής τον τότε Διευθυντή της Αιμοδοσίας, κ. Τηλιάνου, στην ενημέρωση πολιτών για την εθελοντική αιμοδοσία, τη δημιουργία τραπεζών αίματος με όραμα την επάρκεια του νησιού σε αίμα. Το 2000 το τμήμα απέκτησε τράπεζα αίματος, την οποία μέχρι σήμερα διατηρούμε, ενισχύοντας οι πολίτες μας στις δύσκολες στιγμές τους με αίμα και την μονάδα νοσογειακής ανεμίας. Με τον αγαπητό σε όλους γιατρό της αιμοδοσίας, κύριο Τζιλιάνο, και τον κύριο Ανδριώτη, την περίοδο του COVID πιλωτικά ξεκινήσαμε 2 φορές την εβδομάδα σταθερά στελέχωση με εθελοντές της κινητής μονάδας αιμοδοσίας. Και λόγω επιτυχίας αυτό συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Τρίτη και Πέμπτη εθελοντές είναι δίπλα στην κινητή μονάδα. Τη χρονιά που πέρασε συμμετείχαμε σε 90 αιμοδοσίες. Μία εξ αυτών είναι αφιερωμένη στη μνήμη του εθελοντή Σαμαρίτη και αξιωματικού του πυροσβεστικού σώματος Άρη Μουζακίτη, όπως η συνεργασία με την πυροσβεστική στις 27 Δευτέρου κάθε χρόνο αφιερώνουμε αιμοδοσία στη μνήμη του. Επίσης πραγματοποιούμε αιμοδοσία για την επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων. Φέτος συμβολικά πραγματοποιήσαμε αιμοδοσία και για τα θύματα των Τεμπών, ένα τραγικό συμβάν που ποτέ δεν θα ξεχάσουμε. Η διοικήτρια του νοσοκομείου τίμησε τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για τη συνεισφορά του στην αιμοδοσία σε σχετική εκδήλωση. Εθελοντές καλύπτουν αιτήματα της κοινωνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου για μοναχικούς ασθενείς στις κλινικές του νοσοκομείου και τη μονάδα χημειοθεραπείας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Καθώς επίσης συνεχίζουν με πιστοποίηση μαθήματα πολιτών στα γραφεία μας, σε ξενοδοχεία, σχολεία, καθηγητές, δασκάλους, συλλόγους, τον ΆΣΚΕ. Οι εκπαιδεύσεις εθελοντών, ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για εμάς, είναι ετήσιος στόχος με σκοπό τη διατήρηση της εθελοντικής μας δυναμικής. Φέτος έχουμε σε εξέλιξη τάξη εθελοντών Σαμαριτών καθώς και εθελοντών κοινωνικής πρόνοιας. Στηρίζουμε 150 ευάλωτες οικογένειες καθώς και 23 οικογένειες από την Ουκρανία. Τα τρόφιμα συγκεντρώνουν οι εθελοντές έξω από σούπερ μάρκετ, από πολίτες και με τη βοήθεια της κεντρικής διοίκησης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού από τις κεντρικές αποθήκες. Κάθε εβδομάδα, σταθερά, με προτεραιότητα στις ευαλωτότερες, 20 οικογένειες που εναλλάσσονται στηρίζονται με τρόφιμα. Σε αυτήν την προσπάθεια, αρρωγό μας έχουμε το Ρωταριανό Όμιλο Κέρκυρας, όπου τα Χριστούγεννα και το Πάσχα καλύπτει ανάγκες 70 οικογενειών, καθώς επίσης την έναρξη του σχολικού έτους δίνουν στα παιδιά των οικογενειών σχολική τσάντα εξοπλισμένη. Ευχαριστούμε για τη στήριξη. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κ. Στέφανο Γκίκα, ο οποίος δεν είναι σήμερα εδώ, λείπει στο εξωτερικό, για τη δωρεά ενός προπλάσματος βρέφους για τις εκπαιδεύσεις πρώτων βοηθειών, καθώς και τον κύριο Ειρηναίο Μανέτα για τη δωρεά ενός αναδιπλούμενου φορείου για την εκπαίδευση των Σαμαριτών. Τον Σύλλογο Clean Buddies, που βρίσκεται στους Λιαπάδας, ο οποίος ασχολείται με την ανακύκλωση, επί σειρά ετών βοηθά και στηρίζει το τμήμα μας, καθώς επίσης θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Οι εξαίρετοι δημοσιογράφοι της Έρα Κέρκυρας, των καναλιών ΣΤΑΤ, Κορφού Τσάνελ, καθώς επίσης και τον ηλεκτρονικό τύπο, έχουν αγκαλιάσει τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και προβάλλουν έγκαιρα τις δράσεις και τα αιτήματά του. Είναι πολύ συμβολική και πολύτιμη η βοήθειά τους. Επίσης, τον πρόεδρο του υπεραστικού ΚΤΕΛ για την πρωτοβουλία του να τοποθετήσει δύο κουτιά για την οικονομική ενίσχυση του τμήματος στον χώρο των εκδοτηρίων και στα εμπορεύματα. Οργανώσαμε ομιλία με θέμα η κλιματική αλλαγή και η συμμετοχή του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Μοιράσαμε φυλάδια για την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος, την πρόληψη του πνιγμού των καύσωνα. Εθελοντές μας μοίρασαν νερά τις θερμές μέρες του καλοκαιριού στους διερχόμενους πολίτες. Τα περιφερειακά τμήματα του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στη χώρα μας συντηρούνται με τη συνδρομή των μελών τους 10 ευρώ ετησίως από δωρεές, τις εκπαιδεύσεις για την πιστοποίηση πρώτων βοηθειών και από την οικονομική βοήθεια που δέχονται από το Δήμο τους. Ως αντιπρόεδρος της κεντρικής διοίκησης, γνωρίζω πολύ καλά πόσο συμβάλλουν οι Δήμοι στην βιωσιμότητα των τμήματων του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αναγνωρίζοντας εμπράκτος τον σημαντικό του σκοπό. Αρκετοί Δήμοι ζητούν από την κεντρική διοίκηση ίδρυση τμήματων του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με προεξασφάλιση χορήγησης γραφείων στέγασής τους. Δυστυχώς, το περιφερειακό τμήμα της Κέρκυρας δεν είχε καμία οικονομική στήριξη. Τον αντίον, έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα δυσβάστακτο ποσό των 250 ευρώ μηνιαίως δημοτικά τέλη στο λογαριασμό της ΔΕΗ, τα οποία μας ήρθαν μάλιστα με αναδρομική ισχύ 3.000 ευρώ, τα οποία αντέξαμε και πληρώσαμε, καθώς και όλο το φορτίο της ανακαίνησης ενός ακινήτου της Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο μας παραχωρήθηκε το 2019 για τη στέγασή μας. Μέχρι σήμερα παλεύουμε να ολοκληρώσουμε και να το καταστήσουμε χρήσιμο για την τοπική κοινωνία και τις ανάγκες του τμήματος. Ευτυχώς προλάβαμε τον κύριο Στεφανίδη, τότε πρόεδρο στον Όλκε, και ολοκληρώσαμε με τη δική του συμβολή, την ευαισθησία φίλων, καθώς και τον αγαπητό φίλο αντιδήμαρχο Νεράτζη Σπύρο, το ισόγειο και τη σκεπή. Ευαισθησία έδειξε και ο σημερινός διευθύνων σύμβουλος του Όλκε, ο κύριος Ζερβόπουλος, τον οποίο ευχαριστούμε. Ο όροφος δυστυχώς παρεμένει μέχρι σήμερα χώρος ανεκμετάλλευτος και πληρώνουμε δυστυχώς και γι' αυτό δημοτικά τέλη. Κύριοι εκπρόσωποι της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, ευελπιστούμε σε μια συνεργασία αμοιβαίας κατανόησης και συμπαράστασης, αναγνώρισης της προσφοράς του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην κερκυριακή κοινωνία και στις ανάγκες που προκύπτουν, στις οποίες εμείς πάντοτε είμαστε αλλαγή σας. Τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε να αναπτύξουμε τον τομέα νεότητας. Η έλλειψη χώρου και ο COVID μας σταμάτησαν. Ωστόσο, έχουμε ενεργοποιήσει τον τομέα νεότητας του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με τη συμμετοχή μαθητών της Κέρκυρας στους διαγωνισμούς ζωγραφικής που οργανώνει ο τομέας νεότητας του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Κάθε χρόνο υπάρχει και διάκριση των έργων των παιδιών μας. Στον διαγωνισμό του 2023 συμμετείχαν 5 παιδιά σχολείων της Οικαστικού και Εθελόντριας κυρίας Πένα και μαθητές από τα σχολεία 7ο Γυμνάσιο, 2ο Λύκειο, 1ο ΕΠΑΡ και από το Γυμνάσιο του Αγίου Ιωάννη. Ελπίζουμε και φέτος τη συνέχιση της συμμετοχής. Αγαπητοί εθελοντές, σας ευχαριστούμε για την αγάπη, τη συμπόρευση, την ανεδιοτελή στάση ζωής σας, την αδιάλειπτη συμμετοχή, ώστε το Περιφερειακό Τμήμα Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Κέρκυρας να στέκεται δυνατό παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει. Ιδιαίτερα στον υπεύθυνο Σαμαριτών κύριο Μιλιό και τον εκπαιδευτή πρώτων βοηθειών τον κύριο Κορονέκη. Αγαπητοί εθελοντές, είστε η κινητήριος δύναμή μας, η καρδιά και η ψυχή του κινήματός μας, όπως ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κύριος Αντώνιος Αυγερινός συνηθίζει στις ομιλίες του να σας αποκαλεί, τον οποίο ευχαριστώ για τα καλά του λόγια, αλλά κυρίως για όσα έχει κάνει για την αναγεννητική πορεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Του προστάμε πολλά, όλοι εμείς οι Ερυθροσταυρίτες, για το νέο Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό που οραματίζεται. Ευγνωμοσύνη και περηφάνεια αισθάνομαι για όλους και τον καθένα χωριστά. Αγαπητά μέλη, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και των εθελοντών μας,
Σας ευχαριστούμε για την οικονομική σας στήριξη. Θα σας παρακαλούσα να μην ξεχνάτε την ετήσια συνδρομή σας, η οποία είναι πολύτιμη για εμάς. Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Τμήματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Κέρκυρας, συνοδοιπόροι μου, σας προσφωνώ έναν έναν, κυρία Πολυμέρη Αντιπρόεδρε, κύριε Λιντοβόη, γραμματέα, κύριε Μουμούρη, ταμεία. Ο κύριος Μουμούρης, εκτός από ταμείας, είναι τα πάντα για μας, είναι ο τεχνικός, είναι αυτή τη στιγμή που στηρίζει και μπορούμε και έχουμε την προβολή. Κύριε Κορονάκη, κύριε Βαραγκούλη, κύριε Δαφνή, κύριε Αλακλιώτη, κυρία Κρητικού. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Από το 2019 μέχρι σήμερα, διανύουμε αισίως την δεύτερη θητεία μας. Αγαπήσατε πραγματικά μαζί μου τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Ένα μέλος μας, σήμερα, μας βλέπει από ψηλά. Η αγαπημένη και αξέχαστη νόμη. Η νόμη. Λείπει από την ερυθροσταυρική μας οικογένεια, όμως παραμένει στις καρδιές μας και τη θυμόμαστε όλοι με αγάπη. Τελειώνοντας, ευχαριστούμε θερμά το σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας για την παραχώρηση του χώρου και τον πατέρα Θεμιστοκλή Μουρτζιανό για τη μεσολάβηση, καθώς και τη Διευθύντρια του Ιδρύματος Χρονίων Πασχόντων, κυρία Ελένη Καρύδη, για την οργάνωση και την επιμέλεια της εμβληματικής αυτής αίθουσας, τον πρόεδρο της Φιλαρμονικής Εταιρείας, Μάντζαλος, για τη μελλοντική παρουσία των πνευστών. Τέλος, ευχαριστώ από καρδιάς τη ζωγράφο κυρία Στεφανία Καρύδη για την ελεογραφία που μας προσέφερε για το φλουρί της Βασιλόπουλας. Είναι αυτός εδώ ο υπέροχος πίνακας και δεν είναι ο μοναδικός που χάρισε η κυρία Καρύδη στον Ερυθρό, μας χάρισε κι άλλον έναν και την ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε ολόψυχα καλή και ευλογημένη χρονιά, με υγεία, προσωπική και οικογενειακή, με όραμα ένα καλύτερο κόσμο και αγάπη για τον συνάνθρωπό μας. Σας ευχαριστώ. Θα παρακαλέσω την παρουσία στον πεπραγμένο και τη συγκίνηση που γεννά στις ψυχές μας για τη βράβευση του Μητροπολίτη μας, το πρόσωπο του οποίου τιμάμε και την τοπική εκκλησία και ταυτοχρόνως όλες τις ενορίες οι οποίες όχι απλώς υπήκουσαν στην πρόσκληση του Μητροπολίτη μας, αλλά έδειξαν και πάρα πολύ μεγάλο ζήλο. Κύριε Μητροπολίτη, σας ευχαριστούμε και για τη φιλοξενία βεβαίως. Συνέχεια τα φώτα να είναι αναμένα. Πια. Συνεχώς. Συνεχώς. Και φίλοι. Κυρία Δημήμαρχη. Εκπρόσωποι των πολιτικών και στρατιωτικών δυνάμεων. Εθελοντές και εθελόντριες, ερυθροσταυρίτες και ερυθροσταυρίτησες.
Κυρίες και κύριοι, συγκινημένος σας πέρα. Ευχαριστώ από καρδιάς όλους σας γιατί στα δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια είχαμε μια αγαπητή συνεργασία με τον Ιωάννη Σταυρό, γιατί χρόνια τώρα και εμείς είμαστε παρόντες όσες φορές μας καλέσατε στην εκπαίδευση, αλλά και εσείς έχετε εκπαιδεύσει όλο το σύνολο των πυροσβεστών και μάλιστα έχουν πάρει και πιστοποίηση με το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Πρώτων Βοηθειών. Είναι μια αγαστή συνεργασία, δεν λέω ήταν, είναι γιατί οι συνάδελφοι, όπως είναι ο Περιφερειακός Διοικητής της Πυροσβεστικής, έχει πάρα πολύ καλή εικόνα και θα συνεχιστεί αυτή η συνεργασία, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι η ψυχή του ελληνικού Ιερού Σταυρού, κυρία Πρόεδρε, όπως είπατε εσείς, είναι οι εθελοντές που τους γνωρίζω και με γνωρίζουν καλά. Με έχουν δει και στο πεδίο, τους έχω δει και στο πεδίο και πέρα από την αυτή τη σχέση που έχουμε, έχουμε αναπτύξει και φιλική σχέση στην Ελλάδα. Αυτό φυσικά οφείλεται στη διάθεσή τους πρώτα απ' όλα, αλλά και σε εσάς που τους πρωτοπόρα και τους οδηγείτε. Γιατί πάντα χρειάζεται ένα ηγέτης για να ακολουθήσουν οι άλλοι. Εύχομαι σε όλους σας να έχετε μία καλή χρονιά με αγάπη στην καρδιά σας και να τη μοιράζεστε σε όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το τρίτο σημερινό θετινό βραβείο είναι για την ομάδα των Clinic Buddies. Η πρόεδρος θα το επιδώσει προσωπικά. Έχει και κάποιος εδώ από τη διαπάντηση. Και θα ακούσουμε τώρα ένα κουιντέτο πάρα πολύ όμορφο από τη Μάνζαρος. Thank you.
Thank you.
σε όλους. Θα αποφύγω τις προσφωνήσεις, γιατί όλοι και κάποιοι θα ξεχάσουμε. Σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς και τις ευχές του Δημάρχου, του Στέφανου του Πουλημένου, ο οποίος βρίσκεται σε μια άλλη ανοιγμένη υποχρέωση, για υγεία, για καλές ευτυχία για εσάς και τις οικογένειές σας. Είναι γνωστό, είναι γνωστή η δράση του Ερυθρού Σταυρού και νομίζω ότι το τοπικό τμήμα του Ερυθρού Σταυρού έχει αποδείξει την χρησιμότητά του και τη σημαντική του δράση όλα αυτά τα χρόνια. Άκουσα την κυρία Πρόεδρο και θα ήθελα να σας κάνω μια παρένθεση. Κάποιο καιρό ήμουν και εγώ μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του τοπικού Ερυθρού Σταυρού και νομίζω ότι τα λόγια για τον Ερυθρό Σταυρό είναι περιττά. Η καθημερινότητα όλων σας και κυρίως των εθελοντών στην καθημερινή ζωή του τόπου και σε όλα τα ζητήματα, είτε αυτά είναι κοινωνικά, είτε είναι οικονομικά, είτε είναι εθνικά, είναι πάρα πολύ σημαντική. Εμείς θα συνεχίσουμε σαν Δήμος να προσπαθούμε να συνεργαστούμε όσο δυνατόν καλύτερα, προσφέροντας ό,τι παραπάνω μπορούμε, κυρία Πρόεδρε. Άκουσα στην αφού βρίσκεται και λίγο έτσι, λίγο μπερδεμένο. Είχαμε μια συνάντηση, έχω ακούσει τα προβλήματά σας και φαντάζομαι ότι θα συνεχίσουν μερικά από αυτά να υπάρχουν. Τα περισσότερα όμως θα προσπαθήσουμε να τα λύσουμε. Ο Δήμος της Κέρκυρας, ο κεντρικός Δήμος της Κέρκυρας, κυρία Διονύσου, θα είναι αρρωγός και θα συνεργαστούμε σε οποιαδήποτε δράση έχετε σχεδιάσει για το μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Παρακαλώ, εκ μέρους του Δημάρχου Βόρεια της Αθήνας, την κυρία Γρουβατά, τη Δήμαρχο, για ένα χαιρετισμό. Ήρθα λοιπόν να σας μεταφέρω τις ευχές από τον κύριο Δήμαρχό μας, τον κύριο Γιώργο Μαχημάρη και όλη τη Δημοτική Ομάδα, αλλά και τους πολίτες όλου του Δήμου της Βόρειας Κέρκυρας, γιατί μας έχετε σταθεί σε πάρα πολύ δύσκολες περιστάσεις όπου χρειάστηκε ανθρωπιστική παρουσία. Γνωρίζετε και τις πυρκαγιές, γνωρίζετε και όλα τα άλλα περιστατικά που έχουν συμβεί, και ο Ερυθρός Ελληνικός Σταυρός ήταν πάντα εκεί, όπως και όλες οι άλλες υπηρεσίες. Είναι μία ιδιαίτερη μέρα σήμερα, για τον απλούστατο λόγο ότι όλοι εδώ, σε αυτήν την κοπή της Αγιοβασιλόπιτες, δεν ήρθαμε μόνο να τιμήσουμε το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, δεν ήρθαμε μόνο να θυμηθούμε το έργο του, ήρθαμε να ενδυναμώσουμε τις σχέσεις μας. Ήρθαμε να γνωριστούμε, να επικαιροποιήσουμε και να δεσμευτούμε. Όλοι έχουμε χρέος και ηθική υποχρέωση απέναντι σε αυτόν τον οργανισμό. Να είμαστε κοντά του, να στηρίζουμε, να επεμβαίνουμε και εμείς κοντά σε όποια δράση, να συνεργαζόμαστε κυρίως και οπωσδήποτε να αποδώσουμε φόρο τιμής σε όλους αυτούς τους ερυθροσταυρίτες εθελοντές. Η βασίλισσα των αρετών είναι η φιλανθρωπία, η ελεημοσύνη και η αγάπη. Εσείς είστε εκείνοι που το διδάσκετε μέρα, νύχτα, νυχθημερών σε όλους εμάς. Σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας για τη βοήθεια, για το έργο σας και για την ύπαρξή σας. Ο Δήμος της Βόρειας Κέρκυρας ήταν, είναι και θα είναι κοντά σας. Και πολλά πολλά περισσότερα από εδώ και πέρα δεσμευόμαστε να είμαστε στο πλευρό σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγαπητοί φίλοι, πρέπει να γεννήσουμε, θέλω να σας να εκφράσω τη χαρά μου και τη συγκίνησή μου για αυτούς εδώ τους επένους, αυτά τα βραβεία. Είναι βραβεία μαθητών των σχολείων που προανέφερε η πρόεδρος μας και
μαθητών της κυρίας Πένα είναι μαθητές οι οποίοι μετέχουν κάθε χρόνο διαφορετικοί στο διαγωνισμό του Ελληνικού Ρηθοσταυρού είτε από το τμήμα νεότητας είτε εκτός του τμήματος και η κέντρα έχει πάντα πρωτιές. Παραδόξως, δεν νομίζω. Πανελληνίως έτσι εννοώ, γιατί μετέχουν από όλη την Ελλάδα. Συγγνώμη. Εμείς θα τα επιδώσουμε στα σχολεία και τα σχολεία με τη σειρά τους στους μαθητές. Το κλείσιμο θα το κάνει η ίδια η πρόεδρός μας. Εγώ σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Προσωπικά έχουμε σε όλους υγεία, δύναμη, προκοπή και ειρήνη να έχουμε. Και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα εκτός από τους εθελοντές για τους οποίους είναι τόσα εσάς, τους προσώπους διοικητές των ενόπλων δυνάμεων του ΝΑΣ και κλπ. Στην Κέρκυρα για τη συνεργασία σας, ειδικά με το ΝΑΣ και είμαστε και γείτονες και έχουμε αμοιβαία συνεργασία αλλά και με τους υπολείπους, με τη διοικητρία του νοσοκομείου, με τον Διευθύντα Σύμβουλο του ΟΛΚΕ και όλους τους υπολείπους. Σας εύχομαι μια καλή χρονιά, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να συμπληρώσω επίσης ότι στην εκδήλωσή μας τίμησαν με την παρουσία τους. Βεβαίως ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου και Ρωταριανού Ομίλου, ο κύριος Κοντός, ο Γιάννης. Επίσης ο πολιτευτής, ο κύριος Σπύρου. Ο κύριος Γαλάνης, ο αντιδήμαρχος, δεν ξέρουμε τώρα την καινούργια σας... Είναι υγείας τώρα, ωραία κύριε Γαλάνη, θα έχουμε μια στενή συνεργασία, είναι το μόνο σίγουρο. Και όλους τους φίλους που πιθανόν σίγουρα και κάποιον το ξεχάσαμε, δεν υπάρχει περίπτωση, κάθε φορά συμβαίνει, αλλά σας αγαπάμε και στηριζόμαστε στη βοήθειά σας. Επίσης, είναι εδώ και ο κύριος Μεταλλινός, είναι ο κύριος Μεταλλινός, ο Δημοτικός Σύμβουλος και εκείνος, είναι μέλος μας, αγαπητό, ο κύριος Μανέτας, η κυρία Πολίτη, ο Ξάνη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θέλω να είστε πάντα δίπλα μας, γιατί σας έχουμε ανάγκη, είναι αλήθεια. Το φλουρί της Βασιλόπιτας, είναι αυτός ο όμορφος πίνακας που είναι εδώ μπροστά, της Στεφανίας της Καρύδη. Θα το βρείτε, αν το βρείτε τώρα θα το πάρετε το πίνακα, ιδάλλως από το γραφείο μας. Θα παραλάβετε το πίνακα. Θα έχουμε μια καλή και προκειμένη χρονιά, γεμάτο παραγωγικές δράσεις, εκπαιδευτικές, εκπαιδευτικές, με αγάπη και προσφορά, όπως συνηθίζουν όλα αυτά τα χρόνια από την ώρα που ξεκινήσαμε αυτό το περιφερειακό τμήμα και το οποίο είναι μια κυψέλη πραγματική, φυτώριο εθελοντών. Νέοι άνθρωποι έχουν έρθει και έχουν μπει στις τάξεις των εθελοντών μας και θέλω να πιστεύω το επόμενο διάστημα που θα ξεκινήσει και η εκπαίδευση εθελοντών υγείας είναι η εκπαίδευση που για περίπου 30 χρόνια εκπαίδευα εγώ προσωπικά τους εθελοντές υγείας. Θέλω να ελπίζω ότι θα συμπληρώσουμε και θα ξεκινήσουμε άμεσα και τάξη εθελοντών υγείας. Όπως όλα τα άλλα μήματα τρέχουν, της πρόνοιας, των σαμαριτών, θα θέλαμε και του υγείας να συνεχιστεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Γαλάνης ελπίζω να ενεργοποιήσει συμπολίτησες και συμπολίτες και να έρθουν στις τάξεις των εθελοντών μας. Έχετε μία διάθεση, προσκαλέστε τους και πείτε τους ελάτε. Ο Ερυθρός Σταυρός έχει ανάγκη από ανθρώπους, έχει ανάγκη από εθελοντές. Είναι αυτοί που τρέχουν στις δύσκολες ώρες. Όσο πιο πολλοί είμαστε, τόσο πιο πολύ θα βοηθάμε την τοπική κοινωνία και βεβαίως εσάς. Και του χρόνου να είμαστε καλά. Πολύτιμη
Θεωρώ ότι το νοσοκομείο μας, το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, έχει έναν άνθρωπο με πραγματικό ενδιαφέρον και η συμβολή σας είναι πολύτιμη για όλους τους κύριους. Θέλω να πω πριν σας ευχαριστώ και εγώ, επίσης ευκαιρίας, μιας και είναι πολύ μεγάλη ανάγκη και σημαντική ανάγκη για μένα, μια πολύ μεγάλη ευχαριστώ ίσης αξίας, ίσης βάρης. Το πρώτο ευχαριστώ θέλω να το πω στην κυρία Τιπουλά, στην Πρόεδρο, γιατί όλα αυτά τα χρόνια αποτελεί πηγή έμπνευσης προσωπικά για μένα για να μπορέσω και εγώ να συνεχίσω με αυτό το μικρό λιθαράκι όσο είναι εντολής και εγώ στο τμήμα. Το δεύτερο ευχαριστώ απευθύνεται σε όλους τους συναδέλφους μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ένα τρίτο ευχαριστώ σε όλους τους εθελοντές που βοηθούν το Περιφερειακό Τμήμα, ο καθένας με τον τρόπο και όσο. Thank you.